Ανυποχώρητοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στον μπλόκο τους στην Κομωτινή, στο δρόμο που οδηγεί στο τελωνείο της Νυμφαίας. Όπως και τα μπλόκα των τελωνίων σε όλη την Ελλάδα, έτσι και στην Νυμφαία, οι αποκλεισμοί είναι 24ωροι, εμποδίζοντας την διέλευση σε όλα τα διερχόμενα οχήματα. Κύριο αίτημα των αγροτών παραμένει η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, αφού όμως πρώτα αποσυρθούν τα δύο νομοσχέδια που, όπως λένε, πλήττουν κέρια τον κλάδο και την πρωτογενή παραγωγή. Βρισκόμαστε στον μπλόκο της Κομωτινής, στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας. Κλείνουμε για 2 ώρες, ανοίγουμε δηλαδή ανά 2 ώρα, περίπου για 20 λεπτά να περνάει ο κόσμος, να διευκολύνεται και συνέχεια πάλι κλείνουμε το δρόμο. Κάθε 2 ώρες, μήπως και η κυβέρνηση καταλάβει τι γίνεται. Το μπλόκο εδώ είναι επαόριστον, έχετε αποφασίσει πώς θα το διατηρήσετε? Βέβαια, δεν φεύγουμε, δεν κουνιέται κανένα ούτε τραχτέρ, ούτε ο κόσμος, όλοι είμαστε εδώ. Μέχρι η κυβέρνηση να πάρει πίσω τα νομοσχέδια. Και τότε μόνο θα πάμε σε διάλογο, σε καμία άλλη περίπτωση. Βέβαια, προκειμένου να διευκολυθούν οι πολίτες που ανατακτά χρονικά διαστήματα προσπαθούν να περάσουν με τα γιοταχή τους στο σημείο, οι αγρότες ανοίγουν τον μπλόκο για περίπου 20 λεπτά κάθε 2 ώρες. Επιπλέον, οι αγρότες ζητούν την ακόμα μεγαλύτερη συμπαράσταση του κόσμου και των φορέων, καθώς, όπως λένε, τους επισκέπτονται, αλλά όχι αρκετά συχνά, σε ένα ζήτημα που τους αφορά όλους. Ανοίγουμε κάθε 2 ώρες να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, γιατί υπάρχει βεβαίως και δυσφορία, ώστε να αποσυμφορίζεται λίγο η κατάσταση, να περνάει κάποιος κόσμος και συνέχεια κλείνουμε. Ο κόσμος έχει διαμαρτυρηθεί γι' αυτό? Εντάξει, οι περισσότεροι είναι μαζί μας, πιστεύω. Εντάξει, σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες, αλλά ο κόσμος έχει καταλάβει την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, γιατί το πρόβλημα είναι και δικό του, δεν είναι μόνο δικό μας. Εμείς είμαστε και όλοι εδώ και μας καταλαβαίνει, είναι μαζί μας αυτόν τον αγώνα. Σας επισκέπτονται φορείς εδώ πέρα για να δείξουν τη στήριξή τους? Θα έλεγα όχι όσο θα περιμέναμε. Βεβαίως έχουν έρθει. Και από το Δικηγορικό Σύλλογο και από το Επιμελητήριο. Αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι πιο έντονη η παρουσία τους εδώ.